Η ΟΛΜΕ με ομόφωνη απόφασή της έχει καλέσει τους 76.000 εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμια σε όλη την Ελλάδα να συμμετέχουν μαζικά στα σημερινά συλλαλητήρια σε όλες τις πόλεις από τη Θεσσαλονίκη μέχρι το Ηράκλειο. Ιδιαίτερα θέλουμε να χαιρετήσουμε τους χιλιάδες μαθητές μας οι οποίοι συμμετέχουν και ειδικά αυτούς που έσπασαν ένα καθεστώς τρομοκρατίας από ορισμένους καλοθελητές διευθυντές με εντολή της διοίκησης. Τους λέμε ότι ό,τι και να κάνετε δεν πρόκειται να τους σταματήσετε. Είμαστε εδώ όχι απλά για να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας. Το ζήτημα των ιδιωτικών πανεπιστημίων είναι ζωτικό, ακουμπάει τον πυρήνα της δουλειάς μας ως εκπαιδευτική. Δεν μπορούμε να διαχωρίσουμε τους μαθητές μας με βάση το πόσα χρήματα έχουν στη τσέπη τους, με βάση το οικονομικό background της οικογένειάς τους. Δεν μπορούμε να ανεχθούμε ένα εργατόπεδο, ένας μετανάστης που δίνει τη ζωή του προκειμένου να γράψει 13-14.000 μόρια, να μην μπορεί να μπει στην νοσηλευτική και ένα άλλο παιδί που είχε ο πατέρας του ή η μητέρα του να δώσει 14.000 ευρώ το χρόνο να μπαίνει στην ιατρική. Εμείς έχουμε μάθει να αντιμετωπίζουμε τους μαθητές μας σαν ίσους και να προσπαθούμε με κάθε τρόπο και με βάση τις κλίσεις τους να αναπτύξουμε τα ταλέντα τους και να κάνουν τελικά αυτό που θέλουν στη ζωή τους. Έχουμε πικρή πείρα εκπαιδευτική από το τι σημαίνει ιδιωτική εκπαίδευση. Χιλιάδες συνάδελφοι σε όλη την Ελλάδα αγοράζουν πρώτο μεταπτυχιακό, δεύτερο μεταπτυχιακό, σεμινάρια, τα Ελλανδέζικο Proficiency ή CDL. Αυτή είναι η αριστεία τους, πανάθεμά τους. Ξέρουμε ότι αυτό θα γενικευτεί και με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Τους λέμε όχι. Αλλά έχουμε και έναν άλλο λόγο. Εμείς οι χιλιάδες εκπαιδευτικοί, παιδιά εργατών και αγροτών, ευεγερτηθήκαμε από το Δημόσιο Πανεπιστήμιο. Μπορεί και εμείς όταν καθόμασταν στα θρανία να δίναμε μάχη να το βελτιώσουμε. Είχαμε τις διαφωνίες μας, αλλά πάντα προσπαθούσαμε να ενισχύσουμε και το δημόσιο και το δωρεάν χαρακτήρα του, να ενισχύσουμε τη δυνατότητα που έχει κάθε παιδί να σπουδάσει. Μέσα από αυτό το πανεπιστήμιο βγήκαμε επιστήμονες και υπηρετήσαμε το δημόσιο σχολείο. Έχουμε ένα χρέος παραπάνω λοιπόν στο να βάλουμε σοβαρά πλάτη κι εμείς προκειμένου να μπλοκάρουμε αυτό το νόμο έκτρωμα.